Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Τι μάθαμε για τη ζωή στο παλάτι από την περιβόητη συνέντευξη Χάρι Μέγκαν στην Όπρα. Εγκλωβισμένη δούκισσα. Το παλάτι απαγόρευε στη Μέγκαν να βγει από το σπίτι και τη χώρα. Της πήρε το δίπλωμα και το διαβατήριο. Από την αρχή της σχέσης Μέγκαν-Χάρι, το παλάτι επέβαλε φήμωση στην ίδια και το περιβάλλον της. Αλλά δεν την εκπαίδευσε για όσα αφορούσαν την ιδιότητά της ως δούκισσα του Σάσεξ. Η βασιλική οικογένεια φοβάται τα tabloids. Η Μέγκαν είχε αυτοκτονικές τάσεις, ζήτησε βοήθεια, αλλά της είπαν πως αυτό θα χαλούσε την εικόνα του παλατιού. Γαλαζοαίματος, ρατσισμός. Το παλάτι ανησυχούσε για το πόσο σκούρο θα ήταν το χρώμα του δέρματος του Άρτσι. Η βασιλική οικογένεια δεν ήθελε να του δώσει τίτλο. Το παλάτι δεν ήθελε καν την παραδοσιακή οικογενειακή φωτογραφία με τον Άρτσι. Υπέκυψε μετά από παρέμβαση της Μέγκαν που ζήτησε να λεχθεί αλήθεια γιατί δεν είναι μέλος της παράδοσης. Η Μέγκαν κατηγόρησε την Κέιτ Μίτλετον ότι την έκανε να κλάψει πριν από το γάμο της και όχι το αντίθετο, εξαιτίας μιας διαφωνίας για την εμφάνιση των παρανύμφων. Η Μέγκαν είπε στην Όπρα ότι κάποιοι εντός βασιλικής οικογένειας όχι μόνο απέτυχαν να την προστατεύσουν από κακόβουλους ισχυρισμούς, αλλά είπαν ψέματα για να προστατεύσουν άλλους. Η Μέγκαν μίλησε για εταιρεία. Ο όρος περιγράφει αποκλειστικά τη βασιλική οικογένεια και ισχύει αφού η συγκεκριμένη οικογένεια του Windsor λειτουργεί και ως επιχείρηση με ευρείες οικονομικές σχέσεις. Πρωτακούστηκε το 1936. Η βασιλική οικογένεια απέκοψε τον Χάρη οικονομικά. Τα χρήματα που του άφησε η μητέρα του Νταϊάννα του επέτρεψαν να πάρει την οικογένειά του και να φύγουν από το παλάτι. Ο Χάρη είχε παγιδευτεί στο σύστημα, όπως όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, αλλά δραπέτευσε από αυτό, όπως είπε, επειδή έθεσε άλλες προτεραιότητες, την Μέγκαν και τον γιο τους.